Και τη σωτηρία.
Thank you.
ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναχράτου και των Αγωμαγίας αυτού Μητρός σου, δυνάμει την κοινωνία σου και τους πατρούς του προστασίες των Ιδίων Ουρανίων και Ιερέων Λεών δυνέμενος πάντων, ηγεσίες του Δημία Δόξου προφήτου του Προδρόμου και του Peace.
ψηλά την φάντασή μας. Καλησπέρα σας και ουγηθιά μας. Καλή δύναμη, καλό μήνα. Καλό 15 η Παναγία να σας προστατεύει και να αγιάζει τη ζωή σας. Καθίστε παρακαλώ 3 λεπτά. Λέει το γεροντικό πως υπήρχε ένας αβάς μακριά από τη σκήνη στην έργο, ο οποίος πέρασε τη ζωή του, όλη του τη ζωή, μέσα σε μία άσκηση. Δεν έλειπε ποτέ από τις ακολουθίες, αγωνιζόταν μόνος του για αυτά που χρειαζόταν να ζήσει, δεν είχε υπηρεσία σχεδόν από κανέναν άνθρωπο, δεν ήθελε να τον υπηρετούν οι άλλοι πατέρες, αγωνιζόταν σκληρά και τον πολεμούσε ακόμα πιο σκληρά ο διάβολος, ο οποίος λέει το γεροντικό, ερχόταν πολλές φορές ακόμα και σε πάλι μαζί του. Πέρασαν τα χρόνια σε αυτόν τον αγώνα και τα κατάφερε ο ασκητής στα γεράματα του πια. Δεν θυμόταν το ίδιος πόσα χρόνια είχε στην άσκηση και μπορούσε να μην υπολογίζει το σωματικό πόνο γιατί δεν τον ένιωθε. Δεν ένιωθε την κούραση και μπορούσε ακόμα και να θεραπεύει αν και δεν το ήθελε, ακόμα και να βλέπει στις ψυχές των ανθρώπων. Κουράστηκε ο Σατανάς να τον πολεμάει και όταν είδε ότι ερχόταν το τέλος του ασκητή και ο ασκητής ήταν πλέον άγιος, μεταμορφώθηκε μία μέρα σε άγγελο και άρχισε να του λέει «Είναι αμαρτία, Αβά, σε έχουν ανάγκη οι άνθρωποι, τώρα που μπορείς να τους βοηθήσεις. Βάλε το ράσο σου, ζώσε τα πέδιλά σου, πάρε το παπαστούνι σου και το σκούφο σου και βγες, περπάτησε μέχρι την πόλη να κάνεις τους ανθρώπους ευτυχείς». Εκείνος έδιωξε αμέσως την ιδέα των όσων του έλεγε ο άγγελος. Αλλά εκείνος επέμενε συνέχεια και σε μερικές μέρες έπεισε τον Αβά, ο μεταμορφωμένος άγγελος Σατανάς, να ζώσει τη ζώνη του, να πάρει το μπαστούνι του και να ξεκινήσει για την πόλη. Λίγο πιο έξω από την αυλή του, εμφανίστηκε ο κανονικός φύλακας αγγελός του και του λέει «Αβά, πού πας?» Και εκείνος του είπε «Εσύ δεν με έστειλες στην πόλη?» «Όχι, Αβά, δεν ήμουνα εγώ». Και τότε συνήλθε ο γέροντας και κατάλαβε την παγίδα του διαβόλου που του την έστειλε στα γεράματά του για να τον κάνει να αλλάξει στρατόπεδο, να τον κάνει να χάσει την ψυχή του. Του έδωσε μια φωνή που δεν ήταν του αγγέλου, αλλά ήταν μια φωνή του Σατανά και του είπε «Φύγε από το κελί σου για να σωθείς». Και γύρισε πίσω κλαίγοντας και σε 3 μέρες άφησε το πνεύμα του και κοιμήθηκε χωρίς να χάσει την ψυχή του. Θέλει πολύ προσοχή, πατέρες και αδελφοί μου, να κρίνουμε ποια είναι η φωνή που ακούμε. Γιατί αν ένας ασκητής που γέρασε μέσα στην άσκηση, στην έρημο, πλανήθηκε από τη φωνή του Σατανά, καταλαβαίνετε πόσο εύκολο είναι να πλανηθούμε εμείς. Γι' αυτό πρέπει να μείνουμε σταθεροί κοντά στην Εκκλησία μας. Να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Να βάζουμε με σύγκρια την Μητέρα του Θεού μας, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να προστρέφουμε στην Παναγία και να την παρακαλούμε να μην μας αφήσει να χαθούμε. Να μας κρατάει σταθερά από το χέρι για να μπορέσουμε να βρίσκουμε πάντα τον αληθινό δρόμο. Σας εύχομαι η Παναγία ποτέ να μην σας αφήσει από το χέρι. Αμήν. Πολλά, πολλά, πολλά και ευλογημένα τα έτσι.